Στην Ουάσιγκτον φτάνει σε λίγες ώρες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Τη Δευτέρα θα βρεθεί στο Λευκό Οίκο, όπου θα συναντήσει τον πρόεδρο Μπάιντεν. Σύνδεση με τις ΗΠΑ και τον ανταποκριτή μας Πέτρο Κασφίκη. Βρίσκεσαι στο ξενοδοχείο Πέτρο, όπου θα καταλύσει η αντιπροσωπεία από το φανάρι. Ναι, Καταρίνα, σε περίπου 2 ώρες αναμένεται το αεροπλάνο του Οικουμενικού Πατριάρχη θα προσγειωθεί στη στρατιωτική βάση Άντριους και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί εδώ στο ξενοδοχείο, όπου εκπρόσωποι της Ομογένειας θα τον καθολοσορίσουν και θα τον υποδεχτούν με μια μικρή τελετή. Το πρόγραμμα είναι σίγουρα ασφιχτικά γεμάτο από την πρώτη στιγμή. Όσον αφορά το πολιτικό σκέλος επίσκεψης, σίγουρα ξεχωρίζει η επίσκεψη στο Λευκό Οίκο και η συνάντηση που θα υπάρξει με τον Τζο Μπάιντεν τη Δευτέρα. Ενώ είναι εξίσου σημαντική και η συνάντηση που θα γίνει με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Άντονι Μπλίνκεν, στο State Department, αλλά και οι συναντήσεις που θα ακολουθήσουν με το σύνολο σχεδόν θεσμικής ηγεσίας του Κογκρέσου. Είναι λοιπόν, Κατερίνα, μια πιο περιορισμένη συνάντηση, επίσκεψη σε σχέση με αυτά που είχαμε δει πριν από 10 χρόνια, λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι και αυτή τη φορά όλος ο πολιτικός κόσμος της Ουάσιγκτον ανοίγει τις πόρτες για τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μάλιστα. Και του επιφυλάσσει μια ιδιαίτερα τιμητική υποδοχή που παραπέμπει σε επίσκεψη αρχηγού κράτους. Η ατζέντα είναι σίγουρα πλούσια και συμβολισμή σημαντική. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα μιλήσει σε ένα διεθνές ακροατήριο για την κλιματική αλλαγή. Οι Αμερικανοί άλλωστε τον αποκαλούν και τον πράσινο Πατριάρχη για τις θρησκευτικές ελευθερίες, ενώ είναι πολύ πιθανό ότι θα τεθεί επιτάπητος και ο ανίερος πόλεμος που πραγματοποιεί η Μόσχα εναντίον του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Πέτρος Κασφίκη, ζωντανά από τις ΗΠΑ, να τον ευχαριστήσουμε πολύ.